Μάλιστα. Ναι. Πα... ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για ένα πράγμα το βλέπω μόνο εγώ. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ που είπε... είπες κόκκινε για τη φάση του αγώνα ότι ήταν ο Ροντρίγκες. Ναι. Ναι, έτσι. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά εγώ βλέπω, αδερφέ... Μπορεί να κρίνει όλο το παιχνίδι αυτή η φάση. Στο 0-0 είναι. Ναι. Ναι, 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 ναι. Και είναι, είναι εκπληκτικός και επικός ο δασκελισμός που έχει και το βγάζει σαν να... και περπατώντας. Τέτοιους παίχτες ρε φίλε, ταχύτητα, ταχύτητα στη... αντοχή στην ταχύτητα. Το απλοποιεί τόσο πολύ και μαγιά του γηπέδου, πείτε με γλύφτη τώρα, που χειροκροτεί αυτή την ενέργεια. Ναι, νιώθουνε, νιώθουν αυτοί που το χειροκροτήσανε, καταλάβαν την αξία της, της επέμβασης. Βγάζει, δηλαδή μπαίνει στο, στο γήπεδο μέσα και βγάζει παιχνίδι, βγάζει τα πουτά. Και αμυντικά δεν είναι καλός, να ξέρεις. Εγώ άλλη παρατήρηση θέλω. Λέγε. Βλέπω το παιχνίδι έτσι και τα περισσότερα παιχνίδια του πάω. Ναι. Ας πούμε στο φετσινό, ο Ζαΐρο, τρεις φορές φτάνει στην εστία και δεν σπάει την μπάλα. Θέλει να περάσει και την εστία, τώρα το είδες. Φίλε, αυτό το έχω επί... συγγνώμη. Συγχώρεσε με λίγο. Αυτό το έχω επισημάνει από το παιχνίδι του πρωταθλήματος που την έσπασε, τον Μπερμπάτοφ. Έτσι, μπράβο. Κατάλαβες. Έτσι, μπράβο. Λένε για το όχι, όχι του πρωταθλήματος, με την Dortmund. Μα ο άνθρωπος του δείχνει τη λέει, δέτε την μπάλα μπροστά και εκείνη πέρα βρέκει. Να είσαι καλά. Στο τελευταίο για την ημέρα, ναι.